Κύριε Καναβάκη, μέσα από ενέργειες του πολιτιστικού συλλόγου της Ρουκάκας, τη Χρυσοπηγή, εκ το συνεργείο του Μένουμε Ελλάδα κατέβηκε στη Σιτία και ξεκίνησε μία παρουσίαση του τόπου και της περιοχής. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό και την όλη προσπάθεια πώς έγινε? Κοιτάξτε να δείτε, ξεκινήσαμε, ρίξαμε την ιδέα αυτή και θέλαμε μια οικονομική στήριξη και πολύ περισσότερο να δείξουμε την μαζική προβολή του Δήμου Σιτίας, όχι μόνο της Ρουκάκας, γιατί και η Ρουκάκα είναι ένα κομμάτι του Δήμου Σιτίας. Συνεργαστήκαμε με τον ΟΑΣ, με το Δήμο Σιτίας και με τον Σύλλογο Ξενοδόχων και έτσι καταφέραμε το Μένουμε Ελλάδα να μείνει αυτές τις μέρες παραπάνω και να προβάλλει συνολικά το Δήμο Σιτίας. Πιστεύω ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια και τα αποτελέσματα πιστεύω θα φανούν σύντομα. Και προσδοκώ ότι θα υπάρξει και ανάλογη συνέχεια στο μέλλον. Αύριο θέλουμε να δείξουμε το μετόχι του Μπέμπονα. Είναι ένα ιστορικό μετόχι, ο οποίο έχει διαδραματίσει μια μεγάλη, μπορώ να πω, έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής και στη συνέχεια θα δείξει το χωριό τη Ρουκάκα με τα καζανέματα, με τη ζωή του χωριού. Έστω αυτή την λίγη που υπάρχει, αλλά σημαντική μπορώ να πω για την περιοχή μας. Σιτία ούτως ή άλλως ένας πόλος έλξης, όχι μόνο των Ελλήνων επισκεπτών, αλλά και των ξένων επισκεπτών. Η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη, οπότε λίγο πολύ έχω μία άποψη το πώς περνάει κάποιος που θα έρθει εδώ. Έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα από τη Δευτέρα, τελειώνουμε σε δύο μέρες. Πήγαμε σε φαράγγια, πήγαμε στο φαράγγι του Ρίχτη, στο φαράγγι του Καψά. Εχθές πήγαμε στο Μόχλο, τώρα θα πάμε στην Ρούσα Εκκλησιά, έχουμε ποδηλασία, έχουμε δραστηριότητες, θα πάμε στα καζανέματα, διότι εσείς εδώ χωρίς ρακή, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ζείτε. Δηλαδή θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πιούμε τη ρακή, άσχετα αν δεν πίνουμε επί της ουσίας. Η φιλοξενία των κατοίκων είναι εξαιρετική, άλλωστε η Κρήτη είναι γνωστή για τη φιλοξενία. Τα μέρη υπέροχα, είναι ένας ανεξερεύνητος, ευλογημένος τόπος, ένας τόπος παρθένος στο μεγαλύτερο μέρος, με ήπια τουριστική ανάπτυξη, κάτι που τον κάνει πάρα πολύ ελκυστικό. Η φύση είναι εκπληκτική, διασχίσαμε τα φαράγγια, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, μέσους ελαιώνες, πήγαμε στους κάμπους, είδαμε τις παραλίες, αν και η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε μπάνιο, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε μπάνιο, όχι ότι ο καιρός δεν μας το επιτρέπει, γιατί από ό,τι βλέπω και καλές θερμοκρασίες έχετε και ηλιοφάνεια έχετε. Έχουμε δοκιμάσει τις κρητικές συνταγές, την κρητική κουζίνα, αυτό θα φανεί στη ζυγαριά μας να γυρίσουμε στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε. Και γενικά αυτό που μου κάνει εντύπωση, αν και δεν θα έπρεπε, είναι ότι εδώ γίνεσαι φίλος με τους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Με το που θα πατήσεις το πόδι σου εδώ, σε υποδέχονται, σε αγκαλιάζουν, σε βοηθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αφήνουν τις δουλειές τους για να έρθουν μαζί μας, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας δείχνουν την αγάπη τους, τη φιλοξενία τους, αυτό που έχετε, που νιώθετε και που αισθάνεστε και νομίζω ότι το βγάζετε σε όλους τους επισκέπτες. Γιατί πριν μίλαγα με τον Δήμαρχο, κάποιους φορείς τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο και μου είπε ότι η χρονιά σας ήταν καλή παρά την οικονομική κρίση και προβλέπεται ακόμη καλύτερη. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πρόσβαση αεροπορική από πολλές πόλεις της Ελλάδας σε πολύ καλές τιμές. Κάτι που αυτή την εποχή νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Και βλέπω μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια από όλους τους φορείς να γίνει Σιτία ένας προορισμός που θα γνωρίσει ο κόσμος περισσότερο και σίγουρα θα αγαπήσει.